Καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Δυστυχώς σήμερα τα νέα και αυτό που θα συζητήσουμε δεν είναι ευχάριστο. Και πρόκειται για το στρατόπεδο Γραβενών. Το κέντρο συλλέκτων που έχουμε στα Γραβενά. Το στολίδι αυτό, το οποίο χθες αργά το απόγευμα πληροφορήθηκα ότι στα σχέδια της κυβέρνησης και του Υπουργού είναι να καταργηθεί και να επανέλθει στην προτέρα μορφή, μιλώ την προτέρα μορφή πριν το 90, με 30-40 άτομα. Αυτό σύμφωνα με τα σχέδια πρόκειται να συμβεί περί τις αρχές του καλοκαιριού. Δυστυχώς το γνώριζαν άτομα από τα Γραβενά εδώ και καιρό και ουδής με ενημέρωσε ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ίσως πιο νωρίς να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Το λέω δυστυχώς γιατί δεν διανοούμε να υπάρχουν γρεβενιώτες οι οποίοι θέλουν να πολιτευτούν και να κρατούν σφράγιστο μυστικό το ότι πάει να κλείσει το στρατόπεδο. Λόγω εκλογών. Ουδέποτε στη ζωή μου έβαλα πάνω τις εκλογές, ουδέποτε έβαλα τα κόμματα. Όλοι γνωρίζουν σε ποιο κόμμα ανήκω, δεν με ενδιαφέρει. Την Τετάρτη θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί εκτενέστερα για να πάρθει μια απόφαση και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα καλεστούν όλοι οι φορείς και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα πιέσουμε να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Δεν είναι δυνατόν ένα καινούριο κέντρο με άριστες εγκαταστάσεις να κλείνει και να ανοίγουν κέντρα ανενεργά τύπου Μεσολογγίου, τα οποία είναι ανενεργά εδώ και μια δεκαετία. Αυτοί που τα απεργάζονται να τα ξεχάσουν. Πιστεύω ότι όλη η κοινωνία των Γραβενών θα είναι δίπλα μου, γιατί ορισμένοι σιωπούσαν, ενώ το γνωρίζαν σιωπούσαν, και αυτό είναι το δυστύχημα στα Γραβενά. Λες και ο Δήμαρχος, αν μάθει δηλαδή, επειδή ξέρουν ότι θα δράσουν σίγουρα σε αυτές τις καταστάσεις, και άλλες φορές έγινε και αποτράπηκε. Ούτε αυτή τη φορά θα περάσει. Πιστεύω σύσσωμη η κοινωνία, όλοι μαζί θα πετύχουμε να ανατραπεί αυτή η απόφαση, η οποία για τα Γραβενά θα είναι τεράστιο πλήγμα. Ας αναλάβουν όμως τις ευθύνες και να βγουν δημόσια να τοποθετηθούν και να μην σκέφτονται μόνο πώς θα πάρουν τα χρήματα για να γίνουν υποψήφιοι βουλευτές. Όποια κυβέρνηση και να είναι, το στρατόπεδο δεν πρέπει να το ακουμπήσει. Τελεία και παύλα. Ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί που τα γνωρίζαμε, κύριε Δήμαρχε? Επαναλαμβάνω, αυτοί ορισμένοι που θέλουν να είναι υποψήφιοι πολιτευτές. Από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, το λέω ξεκάθαρα. Από την πλευρά σας ενημερώσατε τους άλλους φορείς για την εξέλιξη αυτή? Χθες το βράδυ αργά το έμαθα και το έμαθα τυχαία. Βγαίνει πρόσκληση σήμερα για την Τετάρτη Δημοτικό Συμβούλιο. Θα καλεστούν όλοι οι φορείς, εμπορικό σύλλογο, επιμελητήριο, όλοι οι φορείς, για να πάρουν επίσημα θέση. Και καλό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πάρουν θέση όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα εξαιρέτως. Είχατε κάποια όχληση από κάποιο κόμμα μέχρι τώρα? Όχι, μέχρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από χθες που πληροφορήθηκα, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί ενώ αυτή η ιστορία είναι εδώ και αρκετές μέρες, πάνω από 20 μέρες δηλαδή που το γνωρίζαν ορισμένοι, ουδής με ενημέρωσε να μου πει ότι ξέρεις, υπάρχει αυτή η εκδοχή. Πώς είστε τόσο σίγουρος ότι το γνώριζαν, κύριε Δήμαρχε? Και τι μου το επιβεβαίωσαν άτομα από διάφορες πηγές. Κάποια στιγμή θα ονοματίσετε αυτούς τους άτομους? Υπήρξαν και τηλεφωνικές επικοινωνίες και μάλιστα επικοινωνίες, ναι. Όταν θα έρθει η ώρα, ασφαλώς. Δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα, γιατί δήμαρχε... επιβεβαιώνεται από πολλές πλευρές ότι είχαν επαφή και κάναν. Δεν το λέω ότι μου είπε κάποιος. Επιβεβαιώθηκε από επίσημες πηγές ότι ναι, το γνωρίζαν. Μάλιστα, Δήμαρχε, βλέπουμε μια κατηφορική πορεία στο νόμο Γραβενών. Το στρατόπεδο, το πανεπιστήμιο. Τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μαζί. Δεν είναι δυνατόν ένας δήμαρχος να φωνάζει συνέχεια είτε λέγεται πανεπιστήμιο, είτε λέγεται στρατόπεδο, είτε λέγεται αναπτυξιακός. Τελευταία γεγονότα δηλαδή. Ο δήμαρχος να φωνάζει για να λέει να πάμε στο 70% όπως είναι οι Κοζάκοι ορισμένοι να λένε ότι στο 63% είμαστε μια χαρά. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και ο κόσμος κρίνει. Κρίνει. Και ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί, ειδικά σε αυτή την περίπτωση του στρατοπέδου, να βγει δημόσια και να μας πει τι θέλει να γίνει. Και τι πρόκειται να κάνει. Και πώς θα αντιδράσει. Και αν θα ακολουθήσει δηλαδή, γιατί μπορεί να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο, σύσσωμα όλοι μαζί να αντιδράσουμε. Και με ποιο τρόπο να αντιδράσουμε, ασφαλώς και θα πάρθει η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο. Άρα, Δήμαρχε, δεν υπάρχει σύμπλευση όλο το φόρο, εδώ και χρόνια νομίζω. Αυτό λέω. Λέω σε ορισμένα θέματα, τα τελευταία χρόνια το αισθάνομαι στο πετσί μου. Να φωνάζω μόνο εγώ και να γίνομαι γραφικός πολλές φορές, όχι για μένα. Εγώ το έχω επαναλάβει σε ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο ήδη, φεύγω. Για τα Γραβενά.
για τα Γραβενά. Ούτε χρήσμα θέλω, ούτε θέλω να είμαι υποψήφιος ούτε τίποτα. Με ενδιαφέρει όμως μέχρι και την τελευταία μέρα να, τα Γραβενά να πάνε μπροστά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να καθόμαστε να συζητάμε. Λέμε το Πανεπιστήμιο υποβαθμίστηκε. Σαν άτομα κτλ. Μιλώ για τα τμήματα των Γραβενών. Φτάνουμε κάθε 3 και 5 να συζητάμε, καταργείται το στρατόπεδο, όχι δεν καταργείται, να πιέζουμε, να παίρνουν πίσω την απόφαση, να την ξαναφέρουν μετά από λίγο καιρό. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν έπρεπε καν να συζητιούνται. Ειδικά για το στρατόπεδο δηλαδή, δεν έπρεπε καν κάθε 3 και 5 δηλαδή. Εγώ στη θητεία μου στα 10 χρόνια που έχω 12, 10 φορές έχω ασχοληθεί με το στρατόπεδο. Μία καταργείται, το παίρνουμε πίσω μετά από πιέσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είσαι να κλείσει το στρατόπεδο των Γραβενών και να λύγουμε το Μεσολόγιο. Πείτε μου λογική. Πείτε μου λογική. Δεν υπάρχει λογική. Αυτοί που τα σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα θα πρέπει να σοβαρευτούν. Θα πρέπει να σοβαρευτούν. Και μάλιστα ο κύριος Υπουργός, επειδή έχει σχέση και με τα Γραβενά από ό,τι γνωρίζω, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί και να πάρει πίσω άμεσα την απόφαση του. Είναι τετελεσμένο, το θεωρείτε δεδομένο σας ότι... Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι τετελεσμένο. Ότι η τελευταία σειρά μπαίνει αρχές καλοκαιριού και τέρμα. Και πάμε εκεί που ήμουν εγώ το 88 δηλαδή. Με 20-30 άτομα, γιατί υπηρέτησα το 88 εγώ που ήμουν στο στρατόπεδο, ήταν κέντρο επιστράτευσης και ήμασταν 30 άτομα. Γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι θα μειωθεί και το μόνιμο προσωπικό και τα πάντα. Θα μιλάμε για ένα στρατόπεδο με 30-40 άτομα. Το οποίο έχει τις καλύτερες εγκαταστάσεις, δεν το λέω εγώ. Όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί και ο νυν υπουργός παραδέχεται ότι έχει από τις πιο άρτιες εγκαταστάσεις που υπάρχουν. Και όλοι σας που το έχετε επισκεφτεί, το βλέπετε δηλαδή ότι οι εγκαταστάσεις είναι άριστες. Δηλαδή από εκεί που λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια αναβάθμιση στο χώρο όσον αφορά τις θέσεις των στρατευμένων, δηλαδή να τους πάμε στους 800, πάμε για κλείσιμο. Πάμε για κλείσιμο. Με 30-40 άτομα τι, μιλάμε για κλείσιμο, δεν μιλάμε. Μιλάμε για κλείσιμο. Με τη σχολεία στη Φυλάκων έχουμε κάποιο νεότερο. Όχι, κάτι νεότερο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Με τη μετεγκατάσταση στον κύριο Τζέμπερτ, βλέπουμε να υπάρχει μια πολυχειρουργία. Με τη μετεγκατάσταση. Αυτά το ρωτήσω τον κύριο Διευθυντή της Αστυνομίας. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Γιατί να συνεργάσω και πάλι την Τετάρτη βγαίνει πρόσκληση σήμερα για Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις, όλοι οι φορείς και τους προσκαλώ και τους παρακαλώ να είναι όλοι παρόντες μέσα από τα μέσα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και αφορούν μελλοντικά την πορεία των Γραβενών.